Πώς ήταν η εμπειρία σου στη θεατρική ομάδα? Ωραία ήταν, ήταν ευχάριστες πρόβες με τους φίλους μας, περνάγαμε μια χαρά. Κάναμε πρόβες κάθε Σάββατο με τις καθηγήτριες. Είχαμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Πόσες φορές πήγαμε καλά, λες, τσακωνόμασταν, αλλά πάντα πήγαιναν όλα μια χαρά. Πώς σου φάνηκε ο ρόλος σου ως Αχεμήθης? Εγώ γέλασα πάντα. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Τα λόγια καλά ήταν, δεν ήταν πολλά, ούτε λίγα. Αυτά, πιστεύω να γελάσανε. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία σου να έχεις πολλούς ρόλους μέσα στο θεατρικό? Κοίταξε να δεις, η εμπειρία μου το να έχω πολλούς ρόλους είχε και τα αστεία της. Ξέρω εγώ, τη μία υποδύο με τον Στρεψιά, την άλλη τον Λεωνίδα, αλλά ο βασικός ρόλος ήταν ο Πολυβίτα. Δηλαδή αυτός ο οποίος καθόταν με τον Εχημήθη και σχολίαζαν τον Εστρεψιάδη. Άρα κατάλληλα μια χαρά. Το ευχαριστήθηκα και πιστεύω ότι έδειξε το καλύτερο μου αυτό. Τι σε τράβηξε να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Καταρχάς είναι κάτι αντίθετα από τον εαυτό μου. Μου άρεσε όλη αυτή η εμπειρία. Μου άρεσε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο παίξαμε με τον Στρεψιάδη. Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ εσάς, τις δασκάλες μας, με τόσο μεγάλη υπομονή που έκατσαν και ασχολήθηκαν με εμάς. Ήταν όλα καταπληκτικά. Δώσαμε όλοι, πιστεύω, τον ωραιότερό μας σε αυτό. Και καλή συνέχεια. Σου άρεσε ο ρόλος σου ως φοιτήτρια? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και είχα ένα άγχος. Αλλά παρόλα αυτά το διασκέδασα και αυτά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τις καθηγήτριες που κάθε χρόνο βγάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Όχι, δεν μου φάνηκε δύσκολο γιατί μου αρέσουν ο χορευτός και χώρα και όλα αυτά και το διασκέδασα πάρα πολύ.